Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Είμαι η Κική από το κανάλι M&D. Αν σας αρέσουν τα βίντεό μου, μην ξεχάσετε την εγγραφούλα σας και ένα like, είναι εντελώς δωρεάν. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου, την παρέα της Κικίτσας. Φίλες και φίλοι μου, Survivor Spoiler, All Star και όπως βλέπετε και από το τίτλο και το ερώτημα των ημερών είναι ένα μείζον δηλαδή ερώτημα. Σε ποια ομάδα θα μπει ο Γιωρίκας Πυλίδης και σε ποια ομάδα θα μπει η Νικολέτα Μαυρίδη. Τώρα τις τελευταίες ώρες υπάρχει μια διαρροή μέσω site ότι ενδέχεται να επιλέξει νικητήρια ομάδα τον παίκτη που θα πάρει. Το θεωρώ λίγο κουφό γιατί είναι αυτονόητο ότι ανάμεσα στους δύο, ο πιο δυνατός παίκτης είναι ο Γιωρίκας. Και τώρα θα μου πεις εσύ δεν είχε το στόχο πέρσι. Πέρσι ήταν πέρσι και φέτος είναι φέτος. Το παιδί έχει εξασκηθεί, έχει προπονηθεί. Το ίδιο και η Νικολέτα. Στον ίδιο γυμναστή τους έβλεπα στα story τους. Οπότε είναι λίγο κουφό αυτό. Εν τω μεταξύ όλοι περιμέναμε ότι θα μπουν 5-6 παίκτες και τελικά ταξίδεψαν 2 και οι πληροφορίες θέλουν ότι είναι και οι 2 τελευταίες προσθήκες. Θα μου επιτρέψετε να έχω κάποια ένσταση για το γεγονός αυτό, γιατί ο Ατζούν είναι απρόβλεπτος και ως γνωστόν το μαγαζί είναι δικό του και κάνει ό,τι θέλει. Ποιος μου λέει ότι την άλλη εβδομάδα δεν θα πετάξουν και άλλοι 2. Κανείς δεν το ξέρει. Να έχουμε καμιά έτσι βόμβα στο τέλος, ατομική. Το αυτονόητο, φίλες και φίλοι μου, δεν είναι τελειωτικό το spoiler. Το τελειωτικό θα το έχουμε μέχρι την Παρασκευή. Θα μας το δώσει ως γνωστόν ο Παρτσόλης από το Sky. Το αυτονόητο και το λογικό είναι, γιατί είδαμε ότι οι κόκκινοι πήραν 3 γυναίκες και οι μπλε πήραν 2 δυνατούς άντρες και μία κοπέλα, είναι ότι ο Γιωρίκας θα πάει στην κόκκινη ομάδα και η Νικολέτα θα πάει στην μπλε ομάδα. Μένει να δούμε αν θα επαληθευτώ. Το είπα. Σας φιλώ και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά! Γεια σας!